Έχω πάρα πολύ καιρό να κάνω συνέντευξη τύπου. Δεν ξέρω, τώρα τελευταία δεν τη συνηθίζουμε, νομίζω. Οι μικρές ομάδες, τα μικρά θέατρα. Αλλά αφορμή ήταν μια πολύ ωραία παράσταση, ένα πολύ ωραίο κείμενο που μας πρότεινε εδώ ο κύριος Θανάσης Γιόγλου. Τι έγινε, συγκινηθήκαμε. Πάντα, όταν αναφερόμαστε στο Κουγιουμτζή και όταν ακούμε τα τραγούδια του, κυρίως όταν τα ακούμε με αυτό τον τρόπο που θα τα ακούσετε σε λίγο, από νέα παιδιά, από πιτσιρικάδες και ζωντανά πάνω στη σκηνή, η συγκίνηση είναι μεγάλη. Δηλαδή, εγώ βλέποντας τις πρόβες θυμήθηκα τα δικά μου, τα παλιά τα χρόνια που είχαμε το συγκρότημα, που κάναμε διάφορα τότε, εμφανίσεις. Έδειξε εμένα γιατί ήμουνα και εγώ μαζί. Ήμασταν μαζί στο συγκρότημα, τραγουδούσε. Εγώ προσπαθούσα να τραγουδήσω. Ακόμα και τώρα δηλαδή που σας βλέπω έτσι έχω ένα κάτι, ένα κόμπο, ένα track. Οπότε και αποφασίσαμε, δεν δυσκολεύτηκα εγώ να πω το ναι για να κάνουμε αυτή την παραγωγή. Μίλησα και με τον Γιώργο του Φραντζεσκάκη που είχε κάνει το κείμενο και την ανέβασε την παράσταση στην Αθήνα. Μίλησα και με την κυρία Εμιλία Κουγιουμτζή που δυστυχώς δεν κατάφερε να είναι σήμερα κοντά μας. Μου τηλεφώνησε πριν από 10 λεπτά, ήταν να έρθει να είναι σήμερα εδώ, αλλά βρίσκεται στο νοσοκομείο στο ΑΧΕΠΑ, είχε μια περιπέτεια όχι πολύ σοβαρή, αλλά έπρεπε να κάτσει για κάποιες εξετάσεις 4-5 μέρες. Πιστεύω ότι θα είναι σε μια από τις πρώτες παραστάσεις παρούσα. Στέλνει την αγάπη της, στέλνει τους χαιρετισμούς της σε όλους σας και ειδικά σε εσάς όλους και πολύ περισσότερο στα παιδιά. Πάντα συγκινείται η Εμιλία όταν γενικότερα οι καλλιτέχνες, αλλά πολύ περισσότερο τα νέα παιδιά ασχολούνται με το έργο του Σταύρου. Αυτή ήταν μια παράσταση που την είχα δει το 2007 στην Αθήνα, στο θέατρο του Γιώργου του Φραντζεσκάκη, και από τότε μου μπήκε στο μυαλό ότι αυτό πρέπει να το δουν οι Καλαμαριώτες Θεσσαλονικής. Δεν μπορούσε να γίνει τότε για διάφορους λόγους. Πριν από 3-4 χρόνια το πρότεινα στη δασκάλα του γιού μου στην 5η Δημοτικού, εδώ στο 15ο Δημοτικό. Ενθουσιάστηκε, της έδωσα να δει το υλικό, την κασέτα από την Αθήνα, ενθουσιάστηκε και άρχισε να το ετοιμάζουν τα παιδιά για να το κάνουν σαν αποφυτήρι, παράσταση αποφύτηση στην 6η Δημοτικού. Έγινε ο COVID και όλα αυτά πήγαν περίπατο, δυστυχώς. Αμέσως μετά το μυαλό μου ήρθε εδώ. Συζητώντας με την Παυλίνα πέρσι, γιατί συζητάμε κατά καιρούς, επειδή έχουμε και στενή φιλία, συζητάμε κατά καιρούς για διάφορα, λέω πρέπει να κάνεις αυτό. Δώσε μου να το δω. Της έδωσα την κασέτα, μου τηλεφώνησε την άλλη μέρα και μου λέει δώσε μου το τηλέφωνο του Φραντζεσκάκη να μιλήσουμε, του συγγραφέα. Τα υπόλοιπα ήταν πλέον, πήραν τον δρόμο τους. Και τώρα, σιγά σιγά συμπληρωθήκαν και τα υπόλοιπα παιδιά, με την Ελένη Χρυσομάλη που είναι μόνιμη συνεργάτης και έκανε τις χορογραφίες, ο Ανέσης Ατακτήδης που έκανε τους φωτισμούς, Θανάσης Κολαλάς, σκηνικά κοστούμια. Ευτυχώς έχω τη μαμά μου από εκεί και μου κάνει υποβολή. Σκηνικά κοστούμια, άλλη μια δυνατή φιλία πια. Και ήρθε η ώρα να βρω τους ηθοποιούς. Ποιοι ηθοποιοί τώρα μπορεί να παίζουν και να τραγουδάνε και να παίζουν και μουσικά όργανα. Τους βρήκα. Θέλαμε η παράσταση, συγγνώμη που σε διακόπτω, θέλαμε η παράσταση να έχει ζωντανή έτσι μουσική. Γιατί έτσι στην πρώτη χρονιά στην Αθήνα είχαν ηχογραφήσει τα τραγούδια και έπαιζαν τα τραγούδια από εδώ. Θέλαμε να είναι πιο ζωντανό και πιο άμεσο. Και έτσι. Έτσι μιλάω με τον Πλάτωνα τον Τζιπίδη, ο οποίος παίζει στην παράσταση, είναι τραγουδιστής, παύλα, ηθοποιός και έχει κάνει τη μουσική διδασκαλία σε αυτή την παράσταση και την ενορχήστρωση σε σχέση με τις φωνές των παιδιών. Σωστά το είπα. Ωραία. Ένα μου πει ο μουσικός να με διορθώσει αν χρειαστεί. Και του λέω τι κάνω, Πλάτωνα θέλω να κάνουμε ζωντανή, να έχουμε live μουσική. Μου λέει στεναχωριές, εγώ παίζω πιάνο, ακορντεόν, κιθάρα. Λέω μπουζούκι. Και βρίσκω το υπέροχο αυτό πλάσμα, το Θάνο τον Πραξηγά, που παίζει μπουζούκι, μπαγλαμά και ούτι και συμπληρώθηκε η ορχήστρα μας. Δύο άτομα με μία απίστευτα γεμάτη ορχήστρα. Φωνές καταπληκτικές, θα τα δείτε και τα παιδιά τους, θα γνωρίσουμε ένα-ένα, θα αυτοσυστηθούν, για να μην κάνω εγώ, έχω τώρα τελευταία λίγο ξεχνάω, αλλά τους ξέρω, εννοείται. Θα παίξω και ανακατατά τα παιδιά αυτά. Η Αρετή, η Δήμητρα, η Γεωργία, ο Γιώργος, η Εύα, φυσικά και ο Πλάτωνας που παίζει.
Νομίζω είναι μια εξαιρετική δουλειά. Δεν το λέω εγώ, το λένε και κάποιοι που έχουν δει κλεφτά τις πρόβες μας. Μας το είπανε. Νομίζω ότι έχουμε πει πάρα πολλά. Θέλετε να μας ρωτήσετε κάτι, να σου δώσω κάτι. Το λόγο, ναι, εννοείται. Να συμπληρώσω κάτι, επειδή αναφέρθηκε στους μουσικούς. Τον Πλάτωνα τον ήξερα, έχει μια διαδρομή από τη Θεσσαλονίκη. Εννοείται, Έτσι, και στη μουσική και στο θέατρο είναι καταξιωμένος. Θα σας πω για το μικρό. Εγώ δεν θα μιλήσω για τους ηθοποιούς, γιατί δεν μπορώ να κρίνω τους ηθοποιούς. Δεν ξέρω να κρίνω τους ηθοποιούς. 18. Λοιπόν, έλα εδώ. Έλα, κάτσε εδώ στην έννοια. Αυτός εδώ ο πιτσιρίκος που βλέπετε, που έτσι έχει και κάτι από τον Σταύρο Κουγιουμτζή στην όψη, δεν σας τύπω, εγώ το μόλις τον είδα αυτό την νύχτα. Ήτανε πριν από... Δεν τον ήξερα. Πριν από 6-7 μήνες, 8 το χειμώνα. Έγινε μια συναυλία στο θέατρο Μελίνα Μερκούρη, αφιερωμένη στο Σταύρο Κουγιουμτζή, με την ορχήστρα του Δήμου Κατερίνης, τη συμφωνική ορχήστρα, πώς λεγόταν, της Κατερίνης. Ναι. Από την Κατερίνη είχαν έρθει η ορχήστρα. Ήρθε και ο Γιώργος Νταλάρας, μας θύμισε με την παρουσία του, η Εμιλία Κουγιουμτζή, που μετονομάστηκε το θέατρο Χιλής, σε θέατρο Σταύρος Κουγιουμτζής. Μετά τη συναυλία έγινε ένα μικρό τραπέζι στους συντελεστές της παράστασης. Ήρθε και τούτος εδώ, που δεν τον ήξερα, και παίρνει το μπουζούκι και αρχίζει και παίζει, τι να σας πω, δηλαδή έχω ακούσει μπουζουξίδες να παίζουν τα ραγούδια του Σταύρου Κουγιουμτζή, τα πιο γνωστά. Το σοκάκι μου διαστάζει, τα ψηλά τα παραθύρια, το που κάνει στο θαλασσί. Αυτός τα ήξερε όλα. Όλα όμως. Τα πιο άγνωστα, από τα ξεκινήματά του, κάτι γλυκοχαράματα, το είχα ένα καραβάκι. Έπαθα, έμεινα... Τι γίνεται, κάτι γίνεται εδώ. Κάτι γίνεται εδώ. Ένα παιδί που δεν έχει κλείσει τα 18. Τα έκλεισε, ναι. Τα έκλεισε, ναι. Ήξερε όλο το ρεπερτόριο του Σταύρου Κουγιουμτζή. Και αυτό ξέρετε γιατί τον κάλεσα εδώ. Είναι η ελπίδα μας αυτό το πράγμα. Η Εμιλία ήταν παρούσα εκεί στο χώρο που έγινε αυτό, συγκινήθηκε, τον αγκάλιασε, όλοι όσοι ήταν εκεί. Αυτό το παιδί είναι η ελπίδα. Ξυπνήστε, κανάλια, ξυπνήστε. Ξυπνήστε. Όχι εσείς, θα σας πω και για τη συνέντευξη τύπου δύο λόγια, θα μου επιτρέψετε, γιατί όποτε βρίσκω χρόνο εγώ μιλάω. Το καταλάβαμε κύριε Γιώργο. Στους άλλους τα λέω, στους άλλους, ξέρετε ποιους. Αυτούς που μας έχουν ποτίσει με, να μην πω με τι τώρα και πρέπει να τα κόβουμε λοιπόν, μετά. Λοιπόν, έλα, μην το σοβαρεύουμε τόσο. Έτσι, όχι, είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέω. Εντάξει. Αυτό το παιδί είναι παράδειγμα. Είναι παράδειγμα, εννοείται. Δεν τον κάλεσα τυχαία. Και θέλω να τον ρωτήσω κάτι, να απαντήσει. Τι ακούς, από πού ακούς μουσική στο σπίτι? Μόνο. Από πού, από... Από δίσκους. Από δίσκους. Τελεία. Όχι από το κινητό. Από δίσκους. Πάγα και το χάλι που ακούσα το κινητό. Από δίσκους, βάζει τους δίσκους. Προφανώς τη μητέρα σου. Τους αγόρασα. Εσύ τους αγόρασες. Εγώ τους αγόρασα. Μαμά ακούει για το YouTube. Μαζί ακούμε. Λοιπόν, πριν περάσουμε στο Θάνο που θέλει κάτι να μας διαβάσει από το βιβλίο του που έχει γράψει για τον Σταύρο Κουγιουμτζή, θέλετε, και φυσικά να έρθουν και τα παιδιά, νομίζω ότι από μένα δεν ξέρω, θέλετε κάτι να σας πω από μένα, νομίζω τα πάμε όλα. Δεν τα πάτε όλα, μια μικρή περίληψη το τι είναι το έργο και... Πώς δεν το είπα σε εσάς, δεν το πρόλαβα σε εσάς κύριε Γρηγόρη. Θα το πούνε τα παιδιά. Όπως θέλετε. Να τα πούνε τα παιδιά. Λοιπόν, άρα να δώσουμε τη θέση στα παιδιά και θα κλείσουμε μετά με το κείμενο του Θάνου. Θα το διαβάσω τώρα για να μην έχουμε. Θέλω να πω δύο λόγια. Δεν θέλω να διαφημίσω το βιβλίο για το Σταύρο Κουγιουμτζή. Μα ήταν και αφορμή και το βιβλίο, έτσι, για να κάνουμε αυτή την παράσταση. Μέσα σε αυτό το βιβλίο υπάρχουν μαρτυρίες. Εκτός από όλα τα άλλα, υπάρχουν μαρτυρίες φίλων και συνεργατών του, μουσικών, τραγουδιστών, συνθετών, στιχουργών. Λοιπόν, υπάρχει και μια μαρτυρία του Δημήτρη του Κεχαγιά. Ο Δημήτρης, θα τον ξέρετε φαντάζομαι, μουσικός, τραγουδιστής, είχε το πλατό και αναφέρεται τώρα εδώ, σε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι, έχει έρθει ο Σταύρος με την οικογένεια από την Αθήνα το 1988 και συμφωνούν με τον Δημήτρη να κάνει εμφανίσεις στο πλατό, 88-89. Και έχουν κανονίσει μια συνέντευξη τύπου. Το θυμήθηκα αυτό το περιστατικό με αφορμή αυτό που γίνεται σήμερα. Και θέλω να σας διαβάσω τι λέει ο Δημήτρης. Είναι λίγο, δεν θα σας κουράσω. Απλά δεν πήρα τα γυαλιά μου. Να αλλάξω, πριν αλλάξω χέρι. Για τις εμφανίσεις του Σταύρου στο πλατό, θέλαμε να δώσουμε τη δέουσα έμφαση σε αυτό το πολιτιστικό γεγονός. Ένας δημιουργός από τους σημαντικότερους στην ελληνική μουσική ιστορία και σκηνή θα εμφανιζόταν μετά από σχεδόν 30 χρόνια στην πόλη του. Σε ένα σχετικά μικρό χώρο για την εμβέλειά του.
θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να κοινωνήσει από πολύ κοντά με τους συμπολίτες του τα τραγούδια του, τις ευαισθησίες του και την αισθητική του. Έτσι, οργανώσαμε μια συνέντευξη τύπου και αρκετές μέρες πριν στείλαμε προσκλήσεις και δελτία τύπου σε δημοσιογράφους, εφημερίδες, ραδιόφωνα και κάθε έντυπο ενημέρωσης. Η προσέλευση των δημοσιογράφων ήταν απογοητευτική και αποκαρδιωτική. Από τους 50 περίπου που περιμέναμε, ήρθαν μόνο 7. Καταλαβαίνετε τι σας λέω τώρα. Οι υπόλοιποι συνδιοργανωτές και εγώ νιώσαμε ντροπή και πίκρα ως πολίτες αυτής της πόλης. Καταλαβαίνετε πώς μπορεί να ένιωσε ο ίδιος. Το αντίθετο ευτυχώς συνέβη στην πρεμιέρα την επόμενη μέρα με τον κόσμο. Γέμισε ο χώρος από ακροατές και φίλους που αγαπούσαν τα τραγούδια του Σταύρου και αναγνώριζαν το ίδιος και την υψηλή ποιότητα του έργου του. Αυτό φάνηκε στα χειροκροτήματα, στην ιδιαίτερη συγκίνηση που υπήρχε όλο το βράδυ και στο ότι σιγοτραγουδούσαν όλα του τα τραγούδια με χαμόγελα και με κρυμμένα δάκρυα χαράς. Αυτό συνέβαινε και σε όλες τις άλλες βραδιές που παίζαμε. Χαίρομαι λοιπόν πολύ σήμερα που είστε πολύ περισσότεροι από 7 και ελπίζω και στις παραστάσεις που θα ξεκινήσουν την Κυριακή και ευελπιστούμε να διαρκέσουν για πολύ καιρό, το θέατρο να είναι γεμάτο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο λόγος στα παιδιά, ελάτε. Μην αγχώνεστε, εδώ με παρέμαστε. Μην αγχώνεστε. Καθίστε. Εντάξει, και λίγο παρέμαστε. Εντάξει, θα το βρούμε. Ας κάτσουμε έτσι. Πλάτο να πούμε. Ωραία, ωραία, μια χαρά, δεν πειράζει. Επειδή αγχώνονται, είμαι σίγουρη. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τον Πλάτωνα τον Τσιπίδη, που πέραν από ηθοποιός, πέραν ότι κοντεύουμε να βάλουμε κρεβάτι στο Σοφούλι για να κοιμάται εδώ, γιατί είναι σε τρεις παραστάσεις το Σοφούλι. Έχει κάνει τη μουσική διδασκαλία, νομίζω το έχεις επιχειρήσει πρώτη φορά. Πρώτη φορά επιχειρώ να μάθω σε άλλους. Ωραία. Και έχει και αυτό το ρόλο, τη μουσική διδασκαλία σε αυτά τα υπέροχα τραγούδια. Ο είναι η πρώτη σας φορά που βρίσκομαι στη σκηνή και σαν ηθοποιός και σαν μουσικός, αλλά και σαν εντός πολλών εισαγωγικών δάσκαλος. Έτσι. Στους συνεργάτες. Μεγάλο στοίχημα, μεγάλη πρόκληση, πολύ 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 άγχος. Ελπίζω να σας αρέσει αυτό που έχουμε δημιουργήσει. Πέσαμε πάνω στα τραγούδια του Σταύρου Κουμπιοντζή με σεβασμό και πολύ πολύ αγάπη. Και νομίζω κάτι καταφέραμε. Θα φανεί σε λίγο. Είχε πολύ μεγάλο άγχος που έβαλα μουσική διδασκαλία. Όχι, όχι. Ναι, όχι, δεν είναι. Επειδή είμαι αυτοδίδακτος σαν μουσικός και δεν τέτοιοι τίτλοι του δασκάλου και του μαέστρου κτλ. Δεν είναι για μένα. Γι' αυτό φωνάξαμε και το Θάνος στις πρόβες μας. Όχι, με έχει σώσει ο Θάνος, μου έχει πάρει πολύ μεγάλο βάρος. Καλά, εντάξει, ο κύριος Γιώργου ήταν πολύ σημαντική η παρουσία του και η βοήθειά του σε όλο. Βέβαια. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σας θέλουμε όχι μόνο σήμερα, γενικά εσείς είστε εδώ πέρα να παίρνουμε ένα. Δεν θέλω να πω κάτι. Η παρουσία το σπίτι μου είναι 5 λεπτά. Οπότε, τέλεια. Παίρνεις ένα τηλέφωνο. Θα περνάω εγώ πριν την παράσταση. Ωραία, δεν θέλω να πω κάτι. Προεξηγάς τι έχει να μας πει εδώ ο Θάνος. Εμπειρία σου. Να πούμε ότι δεν είναι ηθοποιός. Τον κάναμε ηθοποιό. Ναι, εγώ πρώτη φορά έρχομαι στο θέατρο. Εγώ μουσικός είμαι, βασικά. Και κάνω αυτό που αγαπάω, παίζω τα τραγούδια του Σταύρου. Τα τραγουδάμε όλοι μαζί. Και νιώθω πολύ όμορφα. Νιώθω υπέροχα, βασικά, που έχω αυτή την ευκαιρία. Και ότι η πρώτη μου επαφή είναι λόγω του Σταύρου, της μουσικής, ότι παίζω μπουζούκι. Να πούμε ότι όταν ενημέρωσα τον Πλάτωνα ότι βρήκα μπουζούκι, πήρα τηλέφωνο την Ελένη Δημοπούλου, φαντάζομαι την ξέρετε στην πόλη μας το υπέροχο πλάσμα που τραγουδάει, και λέω: Ελένη, ψάχνω, θέλω μπουζούκι. Σου έχω, μου λέει. 18 χρονών. Το λέω στον Πλάτων, λέω: Βρήκα, είμαι 18 χρονών. Και τι θα κάνω, μου λέει. Οκ. Με το που ήρθε στην πρόβα, ούτε παρτιτούρες, ούτε τίποτα. Ξέρετε, και ποιο θέλετε αυτό. Και η πλάκα είναι ότι μετά τις πρόβες, πάλι εγώ μιλάω, ότι μετά τις πρόβες, τελείωναν οι πρόβες και καθόντουσαν 1-2 ώρες ακόμα και παίζανε. Εδώ γινόταν πάρτι, συναυλία, παίζανε στο πιάνο. Δεν είναι φοβερά. Όχι, αναρωτιόμουν από την αρχή αν το επίθετό του είναι πραξικάς ή αν είναι κουλιουντζής, αν έχει κάποια σχέση με αυτά. Πρέπει να είναι τις κοντινές, δεν νομίζω ότι έχει γίνει κάτι εδώ. Ότι ναι. Τέλεια. Αρετή. Γεια σε όλους. Τρομερά πρωτόγνωρο, γιατί εμένα είναι η πρώτη μου έτσι θεατρική ενασχόληση
Επαγγελματικά, εγώ το σπουδάζω ακόμα, είμαι φοιτήτρια στη δραματική του Βουτσινά. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι σε αυτήν την ομάδα. Έχω πάρα πολύ άγχος. Νομίζω ότι θέλει. Οπότε δίνω τη σκητάλη κάπου αλλού. Γιατί. Να πούμε ότι ο Θάνος κάνει τον Μάρκο, τον φίλο του Σταύρου. Η Αρετή. Κάνει τη Φωτεινή. Είναι το κορίτσι που. Φωτεινή. Να μην πούμε, του αγάπησε ο Σταύρος. Μέχρι εκεί. Η Δήμητρα κάνει τη μητέρα του Σταύρου. Γεια σας και από μένα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι σε αυτήν την ομάδα και γιατί προσεγγίζουμε το έργο με απόλυτο σεβασμό, θα έλεγα, και έχουμε δουλέψει πάρα πολύ και ο καθένας προσωπικά και σαν ομάδα και περάσαμε από διάφορα στάδια, έτσι, και νομίζω ότι τα καταφέραμε. Θα φανεί. Μας πείτε εσείς. Γεωργία. Η Γεωργία κάνει το ζουζούνι της ιστορίας, ένα κορίτσι, την Αγγελικούλα. Παρακαλώ, ο λόγος εσάς. Ναι, εγώ κάνω λοιπόν την Αγγελική. Αγαπάει τον Μάρκο. Αγαπάει την Αγγελικούλα. Ναι, με τον Μάρκο. Και γενικότερα είμαι φίλη του Σταύρου. Μέσα έχω ξανασυνεργαστεί με κάποια από τα παιδιά εδώ πέρα, σε άλλη παράσταση στο Σοφούλη. Και το κλίμα ήταν ανέκαθεν ζεστό και όμορφο. Και χαίρομαι που βλέπω ότι συνεχίζει να είναι ζεστό. Η παράσταση είναι ζεστή, το κλίμα είναι πολύ ωραίο. Και η γειτονιά που θα δείτε είναι κάπως η γειτονιά μας και στο θέατρο και στην δραματική ζωή και αυτό κάπως φαίνεται, πιστεύω, και έτσι νιώθω, ελπίζω να το νιώσουμε και όλοι όσοι θα δουν την παράσταση. Συμφωνώ σε ό,τι είπαν τα παιδιά, το βλέπουμε με πολύ αγάπη. Είναι κάτι πιο παλιό από εμάς, γιατί είμαστε όλοι πολύ, πολύ μικροί περισσότερο εδώ πέρα, ας πούμε, είμαστε μικρά παιδιά, νέα. Οπότε είναι κάτι πολύ παλιό, με το οποίο νιώθουμε ότι το αγγίζουμε με έναν πολύ όμορφο τρόπο. Και ο Πλάτωνος έχει κάνει φοβερή δουλειά. Όλοι έχουν κάνει απίστευτη δουλειά, πιστεύω. Νομίζω ότι είναι πολύ ωραία συνεργασία και ελπίζω να περάσει και στο κοινό. Το κορίτσι εκεί είναι η Εύα, είναι ένα από τα κορίτσια. Εμείς συνεργαζόμαστε πάρα πολύ με τα παιδιά της από τα ΙΕΚ, γενικά που κάνουν τα παιδιά πρακτική. Η Εύα είναι ένα από τα παιδιά που έκανε πρακτική πέρυσι. Και γενικά μου αρέσει να κρατάω τους συνεργάτες και παιδιά που δίνουν όλη τους την ψυχή για ένα χώρο και να από τώρα δουλεύει επαγγελματικά στο θέατρο Σοφούλη. Κυρία μου. Γεια σας και από μένα. Αντί για Εύα θα πάω Ευδοξία γιατί η μαμά μου το θέλει. Ευδοξία, και εγώ σε φώναζα αλλά με διορθώνατε. Είναι η μαμά του όχι, συγγνώμη, η μαμά της Αγγελικούλας. Κάνω τη μαμά της Αγγελικούλας. Μιας που μου δόθηκε ο λόγος να σας πω και εγώ ότι βασικά θέλω να μιλήσω και την κυρία Παυλίνα γιατί μου έδωσε την ευκαιρία να κάνω το νερό μου πραγματικότητα, να παίξω εδώ επαγγελματικά πλέον. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που η πρώτη μου επαγγελματική παράσταση είναι με αυτά τα παιδιά που είναι τα πιο φοβερά παιδιά του κόσμου. Υπάρχει ένα απίστευτο κλίμα, πίσω, μπροστά, τα πάντα. Έχουμε κάνει πάρα πολύ, έχουμε ρίξει πάρα πολύ δουλειά. Ελπίζουμε να σας το περάσουμε, να σας το μεταδώσουμε. Και είμαι πάρα πολύ περήφανη και για το Σοφούλη και για εσάς. Και άφησα τελευταίο τον Γιώργο που κάνει το Σταύρο. Κάνω το Σταύρο λοιπόν. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος. Τι να πω για αυτή τη συνεργασία. Να πω, ναι, γενικά ήταν ένα γλέντι, όπως είπε η Παυλίνα, ήταν ένα πάρτι. Όλη την ώρα υπήρχε χορός, τραγούδι, γελούσαμε, γελάσαμε πολύ. Τι άλλο, νομίζω με συμπλήρωσαν πλήρως τα παιδιά. Δεν έχω κάτι να προσθέσω δηλαδή. Ένα γλέντι, θα πω. Ναι. Αυτό θα δείτε. Με την τρυφερότητα βέβαια και, και τα σημεία που πρέπει να προβληματιστούμε. Εμείς νομίζω έχουμε ολοκληρώσει από την πλευρά μας. Θέλετε εσείς να μας ρωτήσετε κάτι. Να σας πω κάτι, μπορείτε να μας ρωτήσετε μετά την παράσταση. Θα μείνετε να δείτε την πρόβα μας, σωστά, έτσι. Είμαστε πανέτοιμοι, είστε έτοιμοι. Να πούμε και κάθε πότε θα παίζει την παράσταση. Ναι, κάθε Κυριακή, 11.30 ώρα, καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, από μικρές ηλικίες, γιατί διαμορφώνεται η παράσταση. Δηλαδή, όταν θα έχουμε πολύ μικρά παιδάκια, θα είναι λίγο διαφορετική και όταν θα έχουμε παιδιά γυμνασίου λυκείου, γιατί έχουμε κλείσει ήδη παιδιά γυμνασίου λυκείου, θα είναι παράσταση ενηλίκων πια. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό, γίνεται. Αυτά. Θα μπουν στο πρόγραμμα οι απογευματινές για τους μεγάλους που είπες. Ναι, είναι στη σκέψη μας και αυτό. Θέλουμε λίγο να ξεκινήσουμε να δούμε πώς τρέχει και είναι στη σκέψη μας να κάνουμε μία απογευματινή για τους ενήλικες πια. Γιατί θα το καταλάβετε, θα μας το πείτε και εσείς μετά αν τελικά μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Θέλουμε τη γνώμη σας. Εμάς είναι όλα σκέψεις. Ωραία, πάμε μέσα.
Συνέντευξη τύπου πραγματοποιήθηκε στο Θέατρο Σοφούλη με αφορμή την έναρξη των παραστάσεων του έργου «Το Αγόρι που μιλούσε με τα πουλιά». Πρόκειται για ένα λαϊκό μουσικό παραμύθι του Γιώργου Φραντζεσκάκη, αφιερωμένο στη ζωή του Σταύρου Κουγιουμτζή και πλαισιώνεται από σπουδαία τραγούδια του. «Το Αγόρι που μιλούσε με τα πουλιά», μια παράσταση για παιδιά, εφήβους και ενήλικες μπορούμε να πούμε, γιατί βασίζεται σε στοιχεία και γεγονότα αληθινά του Σταύρου Κουγιουμτζή, του συνθέτη που όλοι γνωρίζουμε. Ακούγονται τα τραγούδια του Σταύρου Κουγιουμτζή, αυτή είναι η ιδιαιτερότητα αυτής της παράστασης, παρόλο που είναι για παιδιά. Έχει μυθοπλασία φυσικά, έχει μια πολύ όμορφη ιστορία, τρυφερή ιστορία με μηνύματα όπως έχει να κάνει με την αγάπη, πόσο την αποζητούμε και τι είμαστε ικανοί να κάνουμε γι' αυτό. Επίσης στην παράσταση έχουμε ζωντανή μουσική, δηλαδή οι ηθοποιοί παίζουν και μουσικά όργανα, μπουζούκι, ούτι, μπαγλαμαδάκι, κιθάρα, πιάνο, ακορντεόν, τα πάντα. Αυτή η ταινία, το νόημά της είναι η αγάπη. Η ταινία, αυτή η παράσταση, το νόημά της είναι η αγάπη. Λοιπόν, μέσα στο κείμενο δεν είναι η βιογραφία του Σταύρου Κουγιουμτζή, έτσι. Δεν υπάρχει δηλαδή χρονολογική σειρά γεγονότων σε αντιστοιχεία με τα τραγούδια που ακούγονται. Απλά πολλά περιστατικά από αυτά που υπάρχουν μέσα είναι πραγματικά περιστατικά, αληθινά περιστατικά, όπως και τα πρόσωπα που συμμετέχουν στην παράσταση. Ήταν φίλοι του Σταύρου, ήταν χαρακτήρες, άνθρωποι που ήταν στη ζωή του. Ακούγονται τα τραγούδια του ζωντανά από δύο εξαιρετικούς μουσικούς. Ενώ στην Αθήνα η παράσταση του 2007 ήταν ηχογραφημένα, εδώ προτιμήσαμε να γίνει ακουστικά, να γίνει live. Πιστεύω ότι θα αρέσει τον κόσμο και τους προσκαλούμε όλους, μικρούς και μεγάλους. Χαίρετε αγαπημένοι μου φίλοι, βρισκόμαστε στο θέατρο Σοφούλη και πάμε να δούμε τι μας έχουν ετοιμάσει για τη νέα θεατρική σεζόν. Κρήτονα Ζαχαριάδης κοντά μας, νέα θεατρική σεζόν. Χαιρόμαστε, Κρήτονα, που σε συναντάμε επιτέλους στο θέατρο Σοφούλη. Και εγώ χαίρομαι. Διαζώσεις εννοώ επιτέλους. Λοιπόν, τι ετοιμάζουμε? Ετοιμάζουμε ως θέατρο Σοφούλη, λοιπόν, να πω τρεις δικές μας παραγωγές. Η μία είναι το Αγόρι που μιλούσε με τα πουλιά, το οποίο είναι αφιέρωμα στον Σταύρο Κουγιουμτζή, παιδική εφηβική παράσταση με ζωντανή μουσική ορχήστρα και ξαμελή θίασο. Mm-hmm. Έχουμε μετέπειτα δεύτερη χρονιά την Ρόζα Εσκενάζη, τη Βασίλισσα του Ρεμπέτικου, σε σκηνοθεσία Αντώνη Λουδάρου και υποκριτική Παυλίνα Σαχαρέλα, όπου συμμετέχει με ζωντανή μουσική ορχήστρα σε τραγουδική αποστολή Αγκούτη. Mm-hmm. Και τέλος έχουμε το δικό μου, το έργο που έχω γράψει και σκηνοθετώ, τη 12η νύχτα, συν κάποιες ακόμη, που θα παίζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 και σας περιμένουμε, γιατί είναι μια σπαρταριστή κωμωδία καταστάσεων που θα πονέσει κοιλιάς από τα γέλια. Α, ναι, τόσο πολύ. Αλήθεια. Είναι μια πάρα πολύ ωραία, θεωρώ, κωμωδία. Τώρα, μην λέω εγώ για μένα. Ας τα πει ο κόσμος μετέπειτα αφού βγει από την παράσταση. Αλλά πιστεύουμε ότι έχουμε κάνει κάτι πολύ πολύ όμορφο και αξιόλογο. Ωραία. Πώς το βλέπεις έτσι τα πράγματα, τα θεατρικά για τη νέα σεζόν? Στο θέατρο σου πούνε γενικά. Γενικά, γιατί ξέρεις, ακόμη υπάρχει μια προσαρμογή μετά την COVID εποχή, οπότε... Η αλήθεια είναι ότι εμένα προσωπικά, επειδή είμαι αφήσει αισιόδοξο χαρακτήρας, μου φαίνονται ότι θα πάνε καλά, ότι πηγαίνουν καλά. Και όταν είναι κάτι καλό, ακούγεται και τραβάει. Ο κόσμος το μαθαίνει. Mm-hmm. Εγώ το μόνο έτσι λίγο που φοβάμαι είναι αυτή η αλλαγή της Viva σε Mor που ο κόσμος δεν τα ξέρει ακόμη. Mm-hmm. Εννοείστε την ηλεκτρονική αγορά πλέον των εισιτηρίων. Οπότε να πούμε Mor. Είναι το παλιό Viva Mor. More γράφεται. Ωραία. Και πρέπει να μπαίνει ο κόσμος εκεί προκειμένου να προμηθευτεί το εισιτήριό του. Γιατί τώρα δεν πωλούνται εισιτήρια, διαζώσεις δηλαδή. Απλά είναι πιο ακριβά, έτσι. Έχουν κάποια διαφορά. Είναι τιμή, ναι. Σε εμάς είναι στο 2310-423-925 θέατρο Σοφούλη. Τέλεια. Οπότε προσκαλούμε τον κόσμο από... Πότε είπαμε, από τη Δευτέρα. Δευτέρα είναι η 12η νύχτα, συν κάποιες ακόμη. Mm-hmm. Ξεκινάμε σήμερα Παρασκευή με την Ρόζα Εσκενάζη και επίσης έχουμε και το Αγόρι που μιλούσε με τα πουλιά, το οποίο κάνει πρεμιέρα επίσημη την Κυριακή. Δεν είπαμε μέρες και ώρες παραστάσεων, πότε θα δίνονται? Ωραία, Κυριακές για τα σχολεία, για την παιδική. Mm-hmm. Πουσουκού, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή είναι για την Ρόζα. Και Δευτέρα και Τρίτη στις 9 είναι για την 12η νύχτα συγκαπής ακόμη. Ωραία. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βέννη, και σε εσάς ό,τι καλύτερο. Να είστε καλά.
Κοντά μας ο Θανάσης Γιόγλου, το αγόρι που μιλούσε με τα πουλιά, μια εξαιρετική παιδική παράσταση που ετοιμάζεται. Ξέρουμε την αγάπη σου στο Σταύρο Κουγιουμτζή, Θανάση, τι περιμένουμε? Δεν είμαι εγώ το αγόρι που μιλούσε με τα πουλιά, έτσι. Εσύ είσαι ο μέντορας. Περιμένουμε να δούμε μια εξαιρετική παράσταση. Την είχα δει στην Αθήνα το 2007. Mm-hmm. Και από τότε καρφώθηκε στο μυαλό μου ότι κάποια στιγμή αυτό πρέπει να το δουν οι Θεσσαλονικείς. Και ειδικά οι Καλαμαριώτες. Έτσι, φέτος ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Πρότεινα εδώ στους ανθρώπους του θεάτρου, στη Καρέλα την Παυλίνα και σε όλους τους υπόλοιπους αυτή την mm-hmm. ιδέα. Την αποδέχτηκαν. Μίλησαν με τον Γιώργο του Φραντζεσκάκη στην Αθήνα, που είναι ο συγγραφέας του έργου. Και η παράσταση αυτή πήρε σάρκα και οστά. Και σας καλούμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να έρθετε να τη δείτε. Mm-hmm. Τι πραγματεύεται έτσι σε γενικές γραμμές ό,τι αφορά την υπόθεση, να μας δώσεις λίγα στοιχεία? Κοιτάξτε, δεν είναι μια βιογραφία του Σταύρου mm-hmm. του UMG. Απλά μέσα στην πλοκή του έργου υπάρχουν πολλά περιστατικά μέσα από τη ζωή του. Mm-hmm. Έτσι. Είναι μια παρέα μικρών παιδιών που βρίσκονται σε μια μικρή συνοικία, να μην τα πω τα υπόλοιπα. Να. Ακούμε ζωντανά τραγούδια του Σταύρου Κουγιουμτζή. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Στην παράσταση της Αθήνας ήταν ηχογραφημένα τα τραγούδια. Mm-hmm. Τώρα τα τραγούδια παίζονται από δύο εξαιρετικούς μουσικούς, ζωντανά επί σκηνής. Αυτά. Τέλεια, να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε για φόντο δύο παραστάσεις, δύο αφίσες, Ρόζα Εσκενάζη, Βασίλισσα του Ρεμπέτικου και το αγόρι που μιλούσε με τα πουλιά, ηθική αυτουργός η Παυλίνα Χαρέλα. Λοιπόν, από πού θέλεις να ξεκινήσεις? Από την πρεμιέρα σου, καταρχήν, που είναι απόψε. Τη Ρόζα, την Αζιάρα, τη Ρόζα, την Αζιάρα. Ναι, τη Ρόζα, λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τη Ρόζα. Ρόζα Εσκενάζη, δεύτερη χρονιά, η Βασίλισσα του Ρεμπέτικου. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη με αυτή την παράσταση. Πήγε εξαιρετικά πέρυσι. Τρομερή ανταπόκριση του κοινού, mm-hmm. όχι μόνο από προσέλευση, αλλά και από κριτικές και από το κυριότερο για μένα που ήμουν πάνω στη σκηνή, από τις αντιδράσεις τους την ώρα της παράστασης, mm-hmm. κατά τη διάρκεια της παράστασης. Μόνο με αυτά εγώ δυναμώνω και λέω ναι, πάμε γερά, δυνατά. Mm-hmm. Αντώνης Ζουδάρος, σκηνοθεσία. Σε έχει ξεκλειδώσει, έτσι, από τότε που συνεργαστήκατε, νομίζω, ο αγαπημένος μου. Ναι, δεν το συζητάμε, δεν τον αποχωρίζομαι ποτέ, με ξέρει και τον ξέρω. Καταπληκτικό δίδυμο η αλήθεια. Έτσι ακριβώς. Και ξεκινάμε Παρασκευή, σήμερα, mm-hmm. σήμερα να πω. Σήμερα θα πω, ξεκινάμε στις 9 η ώρα το βράδυ, ζωντανή μουσική. Κάτι πάθαμε φέτος με τη ζωντανή μουσική στις παραστάσεις. Χρειάζεται. Και τραγουδάει η Αποστολία Ιγκούτη, κάνει στην ουσία τη Ρόζα στα νιάτα mm-hmm. της, στην εποχή της, και εγώ οδηγούμε όλη την ιστορία της σε μια ηλικία μεγαλύτερη. Όχι, δεν κάνω τη γριά, mm-hmm. να πω την αλήθεια. Η οδηγία δεν είναι αυτή. Στην πιο όρημη φάση της καριέρας. Ναι, μπορούμε να πούμε αυτό. Ναι. Και πάμε δίπλα τώρα, το αγόρι που μιλούσε με τα πουλιά. Σταύρος Κουγιουμτζής, τι να λέμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον φίλο μου, τον Θάνο, τον Γιόγλου, για αυτή την πρόταση, γιατί ήταν δική μου πρόταση. Καλά, ο Θανάσης έχει κάνει διατριβή. Δεν ήξερα ότι με τον Θανάση γνωριζόμαστε πολλά, κοιτάω εκεί αριστερά γιατί είναι εκεί, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Πού να φανταστώ ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια, λίγα χρόνια, θα συνεργαστούμε κατά αυτόν τον τρόπο. Mm. Άκουγα τα τραγούδια του Σταύρου Κουγιουμτζή όταν πηγαίναμε υπέροχες εκδρομές με τη φιλαρμονική του Δήμου Καλαμαριάς που ήμασταν με τον Θανάση. Ακούγαμε πολύ Σταύρο Κουγιουμτζή, τον αγάπησα και πέρσι ψάχνοντας σκεφτόμουν ποια παράσταση να κάνουμε, τι να κάνουμε για τα παιδιά, κάτι διαφορετικό. Mm. Μου λέει ο Θάνος, αυτό το έχω δει στην Αθήνα, του Γιώργου Φραντζεσκάκη είναι το κείμενο. Όντως πήγε πάρα πολύ καλά και με τον Φραντζεσκάκη που μιλήσαμε και με σχολεία και με το κοινό. Είχε τρομερή ανταπόκριση. Οι μεγάλοι θα περάσουν υπέροχα ακούγοντας αυτές τις μουσικές και φυσικά υπάρχει ιστορία πίσω από όλο αυτό. Μυθοπλασία. Mm-hmm. Έτσι, υπάρχουν αληθινά γεγονότα του Σταύρου Κουγιουμτζή, αλλά βασίζεται σε ένα παραμύθι, σε μια ιστορία, γιατί μιλάμε για παιδιά, παράσταση για παιδιά. Mm-hmm. Οπότε κάθε Κυριακή. Κάθε Κυριακή 11.30 ώρα και καθημερινές παραστάσεις με σχολεία, ζωντανή μουσική και εδώ πέρα. Mm-hmm.
Αυτά και θέλω να πούμε ότι έχουμε και τρίτη πρεμιέρα, τα ξέρετε αυτά φαντάζομαι. Ναι, είμαστε από Κρήτο, νοθηκές βέβαια. Δεν μείναμε παραπονέμε. Να πάνε όλα κατευχήν. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια χαρά. Γεια χαρά.